Μια νέα δωρεά πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης λίγες ημέρες μετά την έλευση του νέου έτους. Η δωρεά αφορά σε δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ένα προτζέκτορα, τα οποία θα τοποθετηθούν στην Ογκολογική Κλινική του Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Ο διοικητής και το προσωπικό του νοσοκομείου μέσα στο επόμενο διάστημα πρόκειται να δημιουργήσουν μια λίστα, η οποία θα περιέχει όλες τις δωρεές που έγιναν μέσα στο 2016, ευχαριστώντας για άλλη μια φορά τους παρόχους. Είχαμε μια δωρεά από εταιρεία δύο ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενός προτζέκτορα που για τις ανάγκες της ογκολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Το κόστος της δωρεάς είναι περίπου 2.300 ευρώ. Με αφορμή αυτό πρέπει να πούμε ότι θα βγει ένα συνολικό απολογισμός των δωρεών που έχουν γίνει στη διάρκεια του 2016, γιατί αυτή είναι απλώς η τελευταία επί του πιεστηρίου δωρεά. Υπήρξαν και άλλες μικρότερες, άλλες μεγαλύτερες. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η προσφορά. Η συγκεκριμένη δωρεά, όπως και αρκετές άλλες, έγιναν ύστερα από ενέργειες ιατρών του νοσηλευτικού ιδρύματος. Θέλω να ξέρω τη συμπεριφορά ορισμένων γιατρών του ιδρύματος. Συνήθως μια εταιρεία έρχεται για διαφημιστικούς σκοπούς, έμεσα διαφημιστικούς, και προτείνει να κάνει κάτι δώρο στο γιατρό. Υπάρχουν όμως γιατροί που ζητάνε η δωρεά να γίνει προς το νοσοκομείο. Είναι στο δώρο στο γιατρό, θα σου καλύψω τα έξοδα για μια συμμετοχή σε ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο που κοστίζει, και η συμμετοχή και τα ναύλα, μη κρυβόμαστε, κοστίζουν αυτά. Συγχαρητήρια στους γιατρούς οι οποίοι αντί να εκμεταλλευτούν προσωπικά την ευκαιρία, ζητάνε από τις εταιρείες να κάνουν δωρεές στην κλινική τους.